Ποια ήταν η δυναμική που καταγράφηκε χθες? Ρωτάω τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι «Η Ελπίδα». Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα και χρόνια πολλά. Επίσης, κύριε Γκαντάτσιο. Οι κρίτες της Ευρώπης ήταν παρόντες όλοι σύσσωμοι στο διαδικτυακό αυτό μαραθώνιο της αλληλεγγύης και της αγάπης, δείχνοντας για άλλη μια φορά φιλότιμο, αγάπη, ευαισθησία και συμπαράσταση. Κυρία Δουλουγεράκη, εγώ δεν είμαι κριτικός, κατάγομαι από τη Μακεδονία, μένω όμως στην Κρήτη πολλά χρόνια, αλλά έχω εντοπίσει παραδείγματα συμπαράστασης κριτών ανά τις εποχές. Δηλαδή το γνωστό Βενιζέλιο σε όλους από Κρήτες ξεκίνησε να χτίζεται. Το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, που είναι δίπλα μας, το Δήμο Μηνώ Παιδιάδος, και αυτό από Κρήτες ομογενείς της Αμερικής, με χρήματα που συνέλεξαν χτίστηκε. Και είναι και λαβωμένο. Τώρα να πω κάτι στο ενδιάμεσο, γιατί είναι τέλος πάντων σημαντικά αυτά τα οποία λέτε, αλλά εμείς σας ακούμε και λίγο περίεργα, και αν εγώ σας ακούω με τη δυνατότητα της τεχνολογίας λίγο περίεργα, φαντάζομαι ο κόσμος απ' έξω ότι δεν θα σας ακούει. Αν έχετε hands-free, bluetooth ή κάτι τέτοιο, κάντε μου τη χάρη να το βγάλετε, να είστε σε ένα σημείο που να μπορούμε να σας ακούμε, κύριε Γκαντάτσιο, γιατί είναι αμαρτία από το Θεό να μην ακούγεστε, να μην σας ακούει ο κόσμος. Ωραία, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ήδη, λέω, μηνύματα τέτοια συμπαράσταση κριτών τα προηγούμενα χρόνια, όπως το Βενιζέλιο που ανέφερα πριν, που χτίστηκε από Κρήτες ομογενείς, αλλά και το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, που είναι ήδη λαβωμένο από τις μέρες μας αυτές από το σεισμό, και αυτό χτίστηκε από ομογενείς της Αμερικής. Χθες λοιπόν οι Κρήτες έδειξαν για ακόμη μια φορά την ευαισθησία και την αγάπη τους και το παρόν τους από όλη την Ευρώπη. Εμείς νιώθουμε τους Κρήτες ότι ήταν εδώ όλους αυτούς τους τρεις μήνες. Ειλικρινά, δηλαδή, ξέραμε ότι μπορεί μεν σωματικά να απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, όπως το είπανε και οι ίδιοι χτες, όμως η καρδιά, η ψυχή, το μυαλό, οι σκέψεις και οι αισθήσεις τους είναι εδώ. Τα μηνύματα που λαμβάναμε όλο αυτό τον καιρό ήταν, σαν σύλλογος, ήταν πάρα πολλά. Και ξέρετε, κυρία Βουλγεράκη, δεν ήταν απλά μηνύματα μιας συμπαράστασης ή ένα χτύπημα στην πλάτη ή εντάξει, θα βοηθήσουμε κάποια στιγμή. Ήταν μηνύματα ουσιαστικής συνδρομής και βοήθειας. Βέβαια, οι ανάγκες σε ένα τέτοιο φαινόμενο είναι πολλές και είναι, και θα έλεγα, ανακαλύπτονται στην πορεία. Εμείς τώρα με τις περιοδίες που κάνουμε στα χωριά βλέπουμε καινούργιες ανάγκες. Μας λένε δηλαδή οι κάτοικοι, βλέπουμε προβλήματα που δεν τα είχαμε εντοπίσει και τα ιεραρχούμε. Σίγουρα δεν μπορούμε σαν σύλλογος που είμαστε να πάρουμε τη θέση της πολιτείας στο δύσκολο έργο που έχει. Ούτε μπορούμε να κάνουμε και τον Αγιο Βασίλη, όπως το είπαμε και χθες. Οι προσπάθειες, απλώς προσπαθούμε να συντονίσουμε κάποια πράγματα και να απαλύνουμε ένα μέρος της αγωνίας και των ανησιών και του πόνου αυτού του διπλανού μας. Τι σημαίνει, κύριε Γκαντάτσιο, ουσιαστική συνδρομή και βοήθεια? Πώς μεταφράζεται αυτό, δηλαδή? Κοιτάξτε, χτες, ας πούμε, αυτό που έγινε από η κατάθεση χρημάτων, η οποία ξεκίνησε χτες, και όπως είπαμε χτες, δεν θα είναι μία και τελευταία φορά, θα είναι η αρχή τέτοιων εκδηλώσεων ανά την Ευρώπη, και βέβαια έχουμε και ήδη, αργά το βράδυ μας ενόχλησαν και από άλλα μέρη. Είχαμε μια συνδρομή, μας ζήτησαν οι συμπατριώτες μας να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες. Εμείς σαν σύλλογος βάλαμε ένα όριο δράσεων που θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε από αυτή τη συνδρομή που ξεκίνησε χθες. Έτσι λοιπόν έχουμε ξεκινήσει εδώ και γερό την κάλυψη μέρους φροντιστηριακών αναγκών των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε ήδη κάποια δωρεά από έναν ιδιώτη και έχουμε διοχετεύσει, δεν θέλαμε να έχουμε χρήματα στα χέρια μας βέβαια, ζητήσαμε από τους φροντιστές της περιοχής, όλους, και της μέσης εκπαίδευσης και της πρωτοβάθμιας, και αγγλικών και των μαθημάτων των παιδιών, των φροντιστηριακών, να μας πούνε ποια παιδιά δεν μπορούν. Διακριτικά βέβαια, αυτά είναι με απόλυτη χυμήθεια. Μας δώσαν λοιπόν μια λίστα και εμείς διοχετεύσαμε τα χρήματα της πρώτης δωρεάς στα φροντιστήρια. Ένα μέρος λοιπόν από τη χθεσινή συλλογή των χρημάτων θα διατεθεί εκεί. Βάλαμε προτεραιότητα τα παιδιά και θα πάμε έτσι
για αυτό το διάστημα, ζητήσαμε να γίνει να δημιουργηθεί ένας χώρος πρώτων βοηθειών επάνω στους οικίσκους, που είναι για την ώρα είναι 85 στο, και μάλλον κάπου εκεί θα σταματήσει στο Ορκαλοχώρι, όπου θα φιλοδοξούμε, ζητήσαμε μάλλον φιλοδοξούσαμε και επιθυμούσαμε να μπει και ένας απεινιδωτής. Ξέρετε, εκεί πέρα μένουν 500 άτομα πλέον. Χτες λοιπόν στον αέρα, στο διαδικτυακό μαραθώνιο αγάπης αυτό και αλληλεγγύης, εκτός από τα χρήματα που συλλέχθηκαν, που ξεκίνησαν να συλλέγονται δηλαδή, μας δόθηκε απευθείας και ένας ολοκένουργιος απεινιδωτής από τους Κρήτες της Ευρώπης. Ένας υπερσύγχρονος αυτόματος απεινιδωτής από τους Κρήτες της Ευρώπης, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε κάποιον οικίσκο με υλικό πρώτες βοήθειες που θα υπάρχει εκεί πάνω στους οικίσκους στο Αρκαλοχωρίο για αρχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξέρετε, με μία δράση κάποιων ωρών να συλλεχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Είχαμε εντοπίσει, κυρία Δουλγεράκη, και δεν ξέρω, σας κουράζω. Τι λέτε καλέ, να τα ακούνε αυτά εκείνοι οι οποίοι έχουν κλειστά τα αυτιά από την πολιτεία. Μην το σχολιάσετε, πηγαίνετε παρακάτω. Ωραία, είχαμε εντοπίσει κάποια περιστατικά, μικρά βέβαια περιστατικά, που είχαν κάποιες υπερήλικες που έχουμε πάνω, είχαν ξεχάσει το τηγάνι στο μάτι που είχε δοθεί και πήραν έτσι μικρές φωτιές. Ζητήσαμε λοιπόν για να προλάβουμε το κακό να έχουμε ατομικούς πυροσβεστήρες στους οικίσκους, τους οικιακούς πυροσβεστήρες, και νομίζω ότι είναι πρώτη προτεραιότητα να μπουν. Ένα μικρό κόστος, όσο κάνουν. Επίσης, θέλουμε, λόγω, ξέρετε, εκεί πάνω έχουμε και παιδιά, είναι περίπου στα 400-500 άτομα μένουν, έχουμε και παιδιά που άλλαν οι μικρότερες ηλικίες και παίζουν, ζητήσαμε ένα χώρο τα οποία θα απασχολούνται τα παιδιά. Και άλλα είναι όμως παιδιά που είναι μεγαλύτερες ηλικίες, και έχουμε παιδιά μαθητές τρίτης λυκείου και δευτέρης λυκείου που μπαίνουν σε προετοιμασία, και αυτή τη στιγμή κάποια παιδιά παίζουν έξω και φωνάζουν και γελούν, και κάποια διαβάζουν μέσα. Αν λοιπόν ήμασταν σε περιόδους εκτός COVID, θα ζητούσαμε να γίνει ένα αναγνωστήριο εκεί πάνω, με μια μικρή βιβλιοθήκη, σε ένα χώρο λειτουργικό και ήσυχο, για να απασχοληθούν αυτά τα παιδιά που δίνουν και αυτά τον αγώνα τους, επιπρόσθετα με το άγχος του σεισμού και των δονήσεων που ακόμα υπάρχουν σήμερα. Κοίτα να δεις, καταλαβαίνετε τι λέτε τώρα, κύριε Γκατάτσιο, όλες αυτές είναι οι υποδομές, γιατί φαίνεται ότι τα πρόχειρα ήρθαν για να μείνουν, έτσι. Ναι, κυρία Δουλγεράκη, και δυστυχώς όσες ευχές και αν κάνουμε, αν δεν αγωνιστούμε, τα πρόχειρα θα μείνουν, και δεν θέλουμε να μείνουν. Εμείς δεν είμαστε βέβαια επέτες, ούτε επιλέξαμε να γίνει ο σεισμός κάτω από τα πόδια μας και να έχουμε τα ρίχτερα τα συνεχόμενα. Όμως πρέπει να μην μείνουμε αδρανείς και πρέπει να αγωνιστούμε για να βελτιώσουμε και την ποιότητα της ζωής των παιδιών, που αυτά είναι το μέλλον, αλλά και εμείς να πάμε λίγο παρακάτω. Αυτά ιεραρχήσαμε, όπως ας πούμε και κάποια άλλα μικρά προβλήματα που έρχονται και μας τα εναποθέτουν. Είναι η καθημερινότητα. Νομίζω όμως ότι στείλατε το μήνυμα με τρεις κουβεντούλες πριν από λίγο. Δεν είμαστε επέτες, ούτε επιλέξαμε να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, άρα πρέπει από εδώ και κάτω να ιεραρχήσουμε και να δούμε ποια είναι τα θέματά μας. Αυτό είναι το μεγάλο μπράβο, είναι η στήριξη, είναι η αλληλεγγύη για όλα αυτά τα οποία δεν κάνει με το σωστό τρόπο στην ώρα του, στην ώρα που πρέπει η πολιτεία, με αποτέλεσμα εσείς να ταλαιπωρήσετε και με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι δράσεις. Συνεπικουρικά θα έπρεπε να έρθουν αυτές οι δράσεις. Βεβαίως, δεν τα κάνει μετά η πολιτεία γρήγορα. Τα κάνει, αλλά τα κάνει αργά. Ακριβώς, εμείς όμως, αλλά τα κάνει αργά. Όμως θέλουμε αυτά τα πράγματα να μπουν σε ένα ρυθμό, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Δεν έχει περίμενε να πει στο μαθητή της τρίτης λυκείου, που είναι μια χρονιά στη ζωή του, να δώσει εξετάσεις. Έτσι δεν είναι? Κύριε Γκατάτσιο, έχετε δίκιο σε πάρα πολλά πράγματα, και δεν θα πω τίποτα άλλο. Έχετε δίκιο σε πάρα πολλά πράγματα. Να πάμε λίγο στην πολιτεία, σας παρακαλώ. Γιατί τουλάχιστον αυτό που ξέραμε ήταν ότι το υπόμνημα με τις θέσεις σας, ότι θα το καταθέτατε χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε αυτό? Έγινε αυτό. Κατατέθηκε με την κανονική διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα περιμέναμε να έχει αγκαλιαστεί ομόφωνα.
Τι εννοείτε? Ορίστε, τι εννοείτε? Θα περιμέναμε το ψήφισμα αυτό και τα σημεία αυτά που θέσαμε να είχαν αγκαλιαστεί και να προβάλλονται από το Δήμο ως αιχμή του δόρατος. Θα περιμένουμε αυτές τις μέρες να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο που δώσαμε στα χέρια του Δήμου. Δεν μπορώ να πω όμως για την ώρα κάτι παραπάνω. Θα θέλαμε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως όχημα. Mm-hmm. Και είναι πολύ βοηθητικό το ότι υπάρχει ένα υλικό που έχουν δουλέψει πολλοί άνθρωποι πίσω από το Σύλλογο που δεν φαίνονται. Το έχουμε πει επανειλημμένως και αυτή τη στιγμή το καταθέσαμε σαν σύλλογος 3 μηνών στο Δήμο και περιμένουμε να χρησιμοποιηθεί. Κύριε Γκεντάτσιο, ρωτάω πάρα πολύ απλά. Έχει προχωρήσει η απλοποίηση, υπάρχει βελτίωση της διαδικασίας για τα κτίρια που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες? Όχι, ακόμα τίποτα. Τίποτα. Όχι, τίποτα σε ό,τι ακόμα. Έχει να κάνει με την υποβολή του φακέλου, δικαιολογητικά, διαδικασία αξιολόγησης κλπ. Παραμένουμε στα ίδια που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Είναι 3 μήνες, είμαστε στα ίδια. Και όχι μόνο αυτό. Τις προηγούμενες μέρες κυβερνητικοί γυρνούσαν από ραδιόφωνο σε ραδιόφωνο, να τους περιμέναμε. Και μας το είχαν υποσχεθεί ότι θα κατέβουν πριν τα Χριστούγεννα και πριν την Πρωτοχρονιά για να τους δούμε. Και γερνούσαν και μάλιστα δίνανε και τα τηλέφωνα των γραφείων τους στον αέρα. Όμως αυτό δεν είναι λύση, κυρία Δουλγεράκη. Και εγώ μπορώ να δώσω το κινητό μου στον αέρα αυτή τη στιγμή. Δεν θα λύσω όμως προβλήματα. Αυτά είναι πυροτεχνήματα. Με ποια λογική, για να τους πάρετε μεμονωμένα ο καθένας από εσάς ή ο σύλλογος ή ο φορέας τηλέφωνο και να τους πείτε αυτά είναι τα προβλήματά μου? Εμείς ως φορέας το έχουμε το τηλέφωνο, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, όχι. Αλλά αυτό ήταν το ζητούμενο όταν οι κυβερνητικοί δίνουν τα τηλεφωνά τους στον αέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο σκοπό εξυπηρετούσε. Ναι. Όμως σας λέω ότι και εγώ μπορώ να δώσω το κινητό μου στον αέρα, δεν λύνει όμως κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος εδώ, πιστέψτε με, δεν έχει καταλάβει τι έρχεται. Εμείς το βλέπουμε, το έχουμε ξαναπεί. Αυτά θα βγουν παραπίσω και ο κόσμος τότε θα αρχίσει μέσα να αντιδράει. Μέσα στο χειμώνα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφεία συγκεκριμένου του ΔΑΕΦΚ, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ίδια. Να φανταστώ ότι δεν έχει ενισχυθεί Έχουν παραμείνει τα ίδια. Οι εκκρεμότητες υπάρχουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κατεδάφιση και απομάκρυνση επικινδύνωση τιμωροπών κτηρίων, και πάλι στην ίδια κατάσταση είμαστε. Έχουν έρθει κάποια χαρτιά κατεδάφισης και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες. Τα μπάζα έχουν μαζευτεί από σαν Δήμος. Έβαλε κάποιο, δεν ξέρω το αμετικό δίλιο πώς έχει ρυθμιστεί αυτό. Πάντως μαζεύτηκαν κάποια μπάζα. Όμως υπάρχει όγκος δουλειάς πίσω. Ιδίως στα χωριά. Εμείς πάμε στα χωριά και βλέπουμε χωριά που είναι μη προσπελάσιμα με τα πόδια. Αναφορικά με το πράγμα. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει. Βέβαια, αυτοστιγμής σε όλα τα χωριά με 2-3 μηχανήματα που μπορεί να διαδεθεί ο Δήμος. Δεν λέμε ότι ολιγορούν έτσι, αλλά σας είπα, αν δεν ανοίξουν οι κάνουλες από πάνω, και εδώ οι δράσεις θα είναι λίγες. Μάλιστα. Όση πρόθεση και αν υπάρχει. Κύριε Γκεντάτσιο, υπήρξε ενδεχόμενα εξέλιξη σε εκείνο το άλλο το αίτημά σας που έλεγε έχει να κάνει με τη στεγαστική συνδρομή, αλλά έχει να κάνει και με το πλαφόν των 150 τετραγωνικών μέτρων? Κοιτάξτε, με τη στεγαστική συνδρομή όσον αφορά αυτή την επιμορφή επιδότηση ενοικίου, άνοιξε προχθές πλατφόρμα και μπορώ να πω όμως ότι πάει με γεροντικά βήματα, γιατί προσπαθήσαμε αργά το βράδυ να μπούμε προχτές και κάποιοι μπαίναν, κάποιοι δήλωναν πιο τυχεροί και κάποιοι τους πετούσε έξω. Σήμερα δεν έλεγξαμε το ρυθμό αφομοίωση των δεδομένων και των στοιχείων που δέχεται. Πάντως έχει ανοίξει. Όσον αφορά τα 150 τετραγωνικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Σας είπα προφορικά, ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποιες, να κυκλοφορούν επαναλαμβάνω κάποιες φήμες, όμως εμάς δεν μας φτάνουν αυτά τα πράγματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την απαλλαγή από το ΦΠΑ, εκτός από το έμφυα που το αφήνω απ' έξω, που το έχουν συζητήσει και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σε ό,τι έχει να κάνει με τους επιχειρηματίες, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την οικονομική ζωή στο Αρκαλοχώρι, τη στήριξη των εργαζόμενων, οι οποίοι βρέθηκαν από τη μία μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά, όπως ακριβώς είπατε, ότι κοιτάξτε εδώ, δεν είμαστε πέτες, ούτε επιλέξαμε να έρθουμε σε αυτή τη θέση, υπήρξαν εξελίξεις. Όχι, η στήριξη των εργαζομένων είναι τρίμηνη και είναι κάθετη. Σύμφωνα με δηλώσεις που
έκαναν τις προηγούμενες μέρες στον τοπικό τύπο και στα ραδιόφωνο, δεν θα υπάρξει άλλη αναστολή εργασίας. Αυτή δεν συζητείται. Και τι θα κάνουν, πού θα βρουν οι άνθρωποι δουλειά, οι επιχειρήσεις έχουν ανοίξει που δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι? Έχει ανοίξει ένα 20% και αυτό με τζίρο 40 και 50% κάτω από τα βρεσινά. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, κύριε Δουλγεράκη. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Δηλαδή, περάστε ένα απόγευμα και θα καταλάβετε. Πέρα από τα φωτάκια, τα χριστουγεννιάτικα που έχουν στολιστεί, οι επιχειρηματίες έχουν ζωγραφιστά χαμόγελα. Και συνεχίζουν, όταν μιλήσατε προηγουμένως για στήριξη των επιχειρήσεων, συνεχίζουν να βάζουν το χέρι στην τσέπη και ό,τι επιδιωθώσεις έχουν κάνει, τα κάναν με δικό τους κόστος και μάλιστα με κίνδυνο να μην πάρουν ποτέ τα χρήματα πίσω. Και δεν θα τα πάρουν. Το ξέρουν. Κύριε Κυδάτσιο, σε εκείνο το πονεμένο το κεφάλαιο, πλατφόρμα αερογή.gov.gr, υπάρχουν νεότερα? Υπάρχουν νεότερα? Όχι, όχι. Μετά, με το νέο έτος και βλέπουμε. Εξ αρχής το πιστεύω ότι είχαν αυτό το στόχο να ανοίξει μετά τις 15 του Γενάρη. Δεν ξέρω γιατί. Μάλιστα. Εντάξει, έχουν ακουστεί διάφορα, αλλά σε αυτά τα διάφορα οφείλουν και να τα ψάξουν και οφείλουν να μην ταλαιπωρούν ούτως ή άλλως τον κόσμο, ο οποίος αυτή την ώρα δεινοπαθεί. Στις λοιπές, τις οικονομικές, τις απαλλαγές που έχετε ζητήσει, τα μέτρα τα οποία φαντάζομαι είναι κοστολογημένα και από τη δική σας την πλευρά και κατατέθηκαν, υπάρχουν εξελίξεις? Κυρία Δουλγεράκη, δεν υπάρχουν εξελίξεις. Αυτό το επόμενο που έχουμε καταθέσει δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση σε αυτή. Δηλαδή είναι αυτή την ώρα επικαιροποιημένα και τα 29 του σημεία, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι και στα 29 του σημεία? Ναι, εκτός από τον ΕΜΦΙΑ που είπατε, εκτός από την πλατφόρμα που άνοιξε για το ενίκιο, τίποτα άλλο δεν έχει αλλάξει, ούτε τα 105 τετραγωνικά, ούτε η στήριξη των επιχειρήσεων. Προχθές μπήκανε κάποια χρήματα σε 260 δικαιούχους, ενώ είχαν να μπει 4 εβδομάδες. Ζητήσαμε την διευκόλυνση των αποζημιώσεων στα κτίρια με μικρές ζημιές. Δεν έχει γίνει κάτι. Και σας είπα, είναι πράγματα πρακτικά που απορώ γιατί δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται. Αυτό απορώ. Ούτως ή άλλως θα δοθούν αυτά τα πράγματα. Εγώ αυτό απορώ. Και απορούν όλοι οι κάτοικοι εδώ. Είμαστε 3 μήνες μετά το σεισμό που αυτά έπρεπε να τρέξουν. Σας είπα, μπορεί να υπάρχει πρόθεση. Δεν φτάνει. Και εγώ έχω πρόθεση να ταΐσω όλο τον κόσμο. Δεν έχω όμως λεφτά. Θα τον ταΐσω? Τι θα τον ταΐσω? Μάλιστα. Θέλουμε κάποια πράγματα να είναι πρακτικά και κάποια πράγματα ουσιαστικά να γίνουν άμεσα. Δεν μπορεί άλλο ο κόσμος να περιμένει μεθά και με υποσχέσεις. Το ουδέν μονιμότερο του προχείρου το γνωρίζετε. Πριν από λίγο κάναμε την αναφορά με αυτά τα πρόχειρα τα οποία γίνονται, στήθηκαν και μάλλον έρχονται για να μείνουν, αναφερόμενοι σε αυτό τον οικισμό με τους 85 οικίσκους εκεί σε ένα σημείο του Αρκαλοχωρίου. Ακριβώς. Κύριε Κεντάτσιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να ευχηθώ καλή χρονιά. Να ευχηθώ. Σας ευχαριστούμε. Στη διάθεσή σας. Καλή χρονιά σε όλους. Εμείς το ίδιο. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα.